Καλωσορίζω ιδιαίτερως εγκάρδια τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λεωνίδα Λιγοράκο, τον συμπατριώτη μας κύριο Λιγοράκο και τον συνάδελφό μου στο μέτωπο της ιατρικής. Και καλωσορίζουμε και τον πρόεδρο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, τον άλλο συμπατριώτη μας, τον κύριο Αντώνη Ιωαννίδη. Είναι και οι δύο λάκωνες, όπως είναι και ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Χαίρομαι ιδιαίτερα όμως, γιατί βρίσκομαι μεταξύ λακώνων. Η λακωνία είναι ένα από τα σημαντικά διαμερίσματα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Και για όσους δεν γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, οι λάκωνες αποτελούν τον σημαντικότερο οικονομικό παράγοντα της οικονομικής δραστηριότητας της περιφέρειας Πελοποννήσου και είναι και από τις περιοχές που αυτή τη στιγμή η συμμετοχή τους έχει δημιουργήσει αυτή την εικόνα. Η περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως ξέρετε κύριε Υπουργέ, είναι η δεύτερη περιφέρεια πλέον σε εξαγωγές μετά την περιφέρεια της Αττικής. Παραλάβαμε μια περιφέρεια η οποία ήταν στο τέλος της κατάταξης του εξαγωγικού ενδιαφέροντος και με την προσπάθεια και με την συμμετοχή των ανθρώπων μπορέσαμε και δημιουργήσαμε αυτή την εικόνα αυτή τη στιγμή. Το 2013 η περιφέρεια μας είναι η δεύτερη εξαγωγική περιφέρεια. Έχουμε βγει πιο επάνω και από την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Και αυτό είναι ένα καλό δείγμα της προσπάθειας που κάνουμε αυτό το καιρό. Αλλά πάνω απ' όλα όμως είναι γιατί οι άνθρωποι μας εδώ πιστέψαν και πιστεύουν ότι οι Μεσσίες δεν υπάρχουν στο σύγχρονο κόσμο, ότι η μόνη ελπίδα είναι οι ίδιοι οι πολίτες και οι ίδιες οι δυνάμεις, οι εγχώριες δυνάμεις. Όλα τα υπόλοιπα είναι συμπληρωματικά. Και επειδή είμαστε πρακτικοί άνθρωποι, θα ήθελα κυρίως, τελειώνοντας και ολοκληρώνοντας αυτή την ημερίδα, να έχουμε καταλήξει και σε ένα συγκεκριμένο διατάφτα ενεργειών για να μπορούμε να μετρήσουμε την προσπάθεια που θα κάνουμε. Και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε. Θέλω να καλωσορίσω τον αναπληρωτή υπουργό, συμπατριώτη μας με την περιφερειακή έννοια. Και για μένα, ναι. Κατά το ίμιση συμπατριώτης, κυριολεκτικά, για την παρουσία του εδώ, σε μια ημερίδα η οποία ουσιαστικά έρχεται να ενημερώσει τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, την αυτοδιοίκηση για τις δυνατότητες που υπάρχουν μέσα από το πρόγραμμα της κοινωνίας της πληροφορίας. Ένα πρόγραμμα το οποίο θεωρούμε ότι δεν αξιοποιήθηκε στον βαθμό που έπρεπε, παρόλο που μέσα από αυτό μπορούμε να αξιοποιήσουμε και να δημιουργήσουμε τα εργαλεία εκείνα τα οποία θα μπουν μπροστά προκειμένου να αναστραφεί η σημερινή κατάσταση. Νομίζω ότι οι δυνατότητες ακόμα υπάρχουν και είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε μαζί μας τον Υπουργό προκειμένου να μας αναλύσει προς τα που πρέπει έστω και αυτή την τελευταία στιγμή να κατευθυνθούμε.